Λοιπόν, Κορίνα, για σήκω πάνω να δούμε τα βασίλισσα της τώρα τα ιδιαίτερα, εδώ. Τα... Τα ιδιαίτερα, τα, ιδιαίτερα. Όταν λέμε ιδιαίτερα, τι εννοούμε. Ε, αυτά που δεν ξέρεις τώρα θα σου πω. Ε, είμαι βέβαιο ότι δεν τα ξέρω. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις τώρα. Πες το, πες το, πες το. Με ποια κοσμήματα θα τα αφήνει η Βασίλισσα πες, και γιατί. Ξέρεις. Και γιατί. Εσύ το ξέρεις δηλαδή. Κάτι ε, υποψιαστεί. πάμε... Λοιπόν, διάπαμε... <laughs> <laughs> τώρα το επιβεβαίωσα. Λοιπόν, υπάρχει, υπάρχουν <laughs> διάφορε συζητήσει για το με ποια κοσμήματα θα τα φύγει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Και αυτά είναι η χρυσή ουαλική βέρα, βέρα από ε, χρυσό ουαλίας, που είναι μια παράδοση στη χώρα και με ένα ζευγάρι μαργαριταρένια σκουλαρίκια. Σε έχω σοκάρει Γιάννη, όχι. Να. Είσαι εντάξει. Ωραία, Δικά λοιπόν, τα είναι. βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν την ε, βέρα, βέρα, και βέβαια το, το, δαχτυλίδι αραβώνων, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες, ε, βέβαια τα διαμάντια του προέρχονται από τια, τιάρα που ανήκε στην ε, μητέρα του πρίγκιπα Φιλίππου, θα κληροδοτηθούν στην κόρη της, την πρίγκιπισσα Άννα. Μάλιστα. Και το κολλιέ βλέπουμε. Και το είναι. έχει ενδιαφέρον να σας πω το γιατί. Ναι, το για, γιατί λοιπόν θα ταφεί μόνο με αυτά τα δύο; Γιατί ο, η φιλοσοφία της βασίλισσας ήταν να είναι απλή ε, και λιτή στις, στον τρόπο που ζούσε. Άλλο αν το αποτέλεσμα διαψεύδει τις απόψεις τη Βασίλισσα. Και αυτό είναι και ο λόγο που θα, θα έχουμε μόνο αυτά τα δύο κοσμήματα ε, με τα οποία θα τα φύγει η Βασίλισσα. Και αν θέλετε τώρα να δούμε ε, τι πρέπει, ποιο να είναι, ο είναι ο το πρωτόκολλο, τι πρέπει να φορέσει εσύ όταν θα πάμε στην κηδεία. Καλά, είναι προφανέ ότι πρέπει να φορούν μαύρα όλοι όσοι θα βρίσκονται στην κηδεία. Και βέβαια τι στρατιωτικέ του στολέ, οι άντρε, αλλά και τα ενεργά μέλη τη βασιλική οικογένεια, τι στρατιωτικέ του στολέ και οι πριγκίδη. Όμω, να πάμε λίγο στι γυναίκε, τι κυρίε ε, οι οποίε θα βρίσκονται εκεί και αυτέ θα πρέπει να φορούν φυσικά μαύρα, ε, μαύρα ρούχα αλλά και μαύρο καλσόν και φυσικά μαύρα παπούτσια, όπω είδαμε ντυμένε και στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου. Επίση, ε, είναι επιβεβλημένο θεωρητικά να φορούν και ένα καπέλο το οποίο θα καλύπτει τα μαλλιά του, γιατί θεωρείται πρέπει να μην είναι εκτεθειμένα τα μαλλιά του και υπάρχει και η πιθανότητα κάποιο να φορέσει και να. Ενσωματώσει και βέλο στο καπέλο. Ε, το, το αφορά οποίο... όλου όσοι θα δώσουν το παρόν. Ναι. Ε, δηλαδή, εγώ τώρα αναφέρουμε στου ξένου ηγέτε καταρχήν. Οι ξένοι ηγέτε δεν, δεν είναι. θα πρέπει να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο όσον αφορά στα καπέλα και στ... οι γυναίκε. Στο καπέλο και στη... ναι. στο βέλο. Το μαύρο χρώμα είναι μας δεδομένο. θα εκπροσωπήσει η πρόεδρο Δημοκρατία, κυρία Σακελαροπούλου. Δεν υποχρεώνεται να ακολουθήσει το βασιλικό πρωτόκολλο. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τα μέλη τη βασιλική οικογένεια. Και όπω σα είπα, το βέλο το οποίο διατηρεί και μια ιδιωτικότητα στο, στο θρήνο των ε, ανθρώπων τη ε, οικογένεια.